Ιωαννίδη, τώρα ελάτε κυρίες και κύριοι να δούμε πώς ακριβώς έφτασαν οι αστυνομικές αρχές στα ίχνη του 32χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι και ο δολοφόνος του Μιχάλη Ζαφυρόπουλου. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης. Ο Μίλτος Σακελάρης είναι μαζί μας. Καλημέρα, Μίλτο. Και... Καλημέρα. Να σε καλωσορίσω κιόλας πριν μπούμε στα βαθιά της δυσάρεστης επικαιρότητας. Να σε καλωσορίσω εδώ μαζί μας, στην οικογένεια του Sky. Να σε καλά. Είναι και ο Χρήστος Στρατουλάκος μαζί μας. Έχουμε συνδεθεί με την Πάτρα, ο ανταποκριτής μας, διότι Χρήστο, έφτασαν εκεί οι άνδρες των αρχών, όπου όπως θα μας πει ο Μίλτος, για να ξεκινήσουμε από τα τελευταία νέα και τις τελευταίες πληροφορίες, Μίλτο, ο 32χρονος επιχείρησε να φύγει από τη χώρα. Ο 32χρονος επιχείρησε να φύγει είτε στην Αλβανία, να διαφύγει στην Αλβανία, είτε στην Ιταλία. Γι' αυτό και βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο στην Πάτρα. Τώρα, οι αρχές κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη και το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν έγινε η βασιλιστική εξέταση και εκεί διαπιστώθηκε πως η βολίδα που χρησιμοποιήθηκε για να σκοτώσει ο δράστης τον Μιχάλη Ζαφυρόπουλο ήταν ίδιου τύπου βολίδα με τις σφαίρες που είχαν βρεθεί σε ματηρή συμπλοκή που είχε γίνει στην Καλλιθέα στις 20 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Τότε οι αρχές αντιλήφθηκαν, επειδή είχαν ερευνήσει και τη συγκεκριμένη υπόθεση, πως πρόκειται για έναν άνδρα αλβανικής καταγωγής. Ωστόσο, άρχισαν να διερευνούν παραπάνω την κατάσταση για να δουν τελικά αν είναι ο 32χρονος ή όχι. Μετά από παρακολουθήσεις που έγιναν, μετά από παρακολούθηση δηλαδή που έκαναν οι αστυνομικοί στο κινητό του τηλέφωνο, διαπιστώθηκε πως συνομιλούσε με μια γυναίκα και έκανε αναφορά στη δολοφονία του Ζαφυρόπουλου. Μάλιστα. Και να δούμε τώρα κάτω από ποιες συνθήκες, Χρήστο, συνελήφθη. Καλημέρα από την Πάτρα. Το Σάββατο το μεσημέρι, προς το μεσημέρι, οι αρχές, αφού είχαν εντοπίσει στο ποιο σημείο βρίσκεται, έγινε επιχείρηση από αστυνομικούς οι οποίοι είχαν έρθει από την Αθήνα εδώ στην Πάτρα. Mm. Ήταν στην περιοχή της Εγλυκάδας, σε έναν καταβλισμό Ρωμά, όπου υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή. Εκεί λοιπόν έγινε η επιχείρηση των αστυνομικών και η συνεχεία η σύλληψη. Μεταφέρθηκε για λίγες ώρες στην ασφάλεια της Πάτρας και από εκεί μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Αυτό το οποίο εξετάζαν οι αρχές καταρχήν έγινε η επιχείρηση ανήμερα της 28 Οκτωβρίου, ναι. Προκειμένου να μην ίσως προβληθεί αντίδραση, να μην ενδεχομένως κινητοποιηθούν κάποιοι εδώ στην Πάτρα και υπήρξε κάποιο άλλο γεγονός. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε να γίνει την ημέρα αυτή, με σκοπό να μην του επιτρέψουν καταρχήν, όπως είπε και ο συνάδελφος, είτε να φύγει μέσω του λιμανιού ή με άλλον τρόπο, μέσω θάλασσας, από την Πάτρα για Ιταλία, mm-hmm. είτε να μπορέσει να φύγει μέσω ετωλοκανονίας και τη συνεχεία Υπήρου για την Αλβανία. Έτσι λοιπόν τον είχαν στα μπάνια, να το πω λαϊκά, προκειμένου να μην καταφέρει να φύγει από την χώρα. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, όπως σας είπα, πήγε στην ασφάλεια της Πάτρας και εν συνεχεία, επειδή η υπόθεση αφορά την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, μεταφέρθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα mm-hmm. Στην Αθήνα, που θα συνεχιστούν και οι έρευνες. Οι έρευνες πάντως εδώ συνεχίζονται. Δεν προκύπτει κάτι άλλο προς το παρόν από την περιοχή, παρά μόνο η συγκεκριμένη σύλληψη του 32χρονου, επαναλαμβάνω, σε καταβλισμό Ρωμά στην περιοχή της Εγλυκάδας. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο, Μίλτος Σακελάρης, Χρήστος Στρατουλάκος. Πάμε εμείς σε αυτό το σημείο να κάνουμε μία σύντομη